περιπτώσεις, αναφορικά με το πόσα χρήματα πολλές φορές μπορεί να χάνει ο Δήμος, επειδή ίσως δεν λειτουργούν πολύ σωστά κάποιες διαδικασίες. Θα τα πάρουμε όλα αυτά από την αρχή. Να τον καλησπερίσουμε μισό λεπτά και λίγο να επιστρέψω την επιστροφή μου και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι εδώ στον αέρα του Prisma 91,6. Κύριε Μελά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, κύριε Πουνιά, και καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού. Λοιπόν, κύριε Μελά, έχει έρθει το καλοκαιράκι νομίζω και περιμένουμε να γίνουν και εκλογές. Έχω αυτή την αίσθηση. Άντε να τελειώνουμε. Έτσι δεν είναι λίγο το εισπράτεται? Κύριε Πουνιάκη, έχει ανέβει η θερμοκρασία. Εντάξει, έχουμε φύγει από τις ημέρες των βροχοπτώσεων. Νομίζω πως εντάξει, θα τελειώσουμε, αν και δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις εκλογές. Και θα είναι από ό,τι έτσι κάνω συζητήσεις με διάφορους που είναι στην Αθήνα, αν θα έρθουν. Όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων Λευκάδιους, ας πούμε, αν θα έρθουν να ψηφίσουν, μου λένε οι περισσότεροι ότι δεν θα έρθουν. Και αυτό δεν είναι μονάχα για ένα κόμμα, είναι γενικότερα για όλα τα κόμματα. Οι οποίοι λέει, μου λένε, ψηφίσαμε την πρώτη φορά, λέει, τώρα λέει, θα πάμε και για μπάνιο. Τέλος πάντων, τι να σας πω, προβλέπω πάντως αποχή. Να σκεφτείτε ότι κάποια κόμματα στη Λευκάδα δεν μπορούν να βρουν αντιπροσώπους εκλογικούς, ας πούμε, που βέβαια τώρα οι δικηγόροι είναι διαφόρων πολιτικών αποχρώσεων, έχουν φέρνει γραμματείς δικούς τους, αλλά και δεν ασχολείται και κανένας πλέον όπως παλιότερα με την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, να είναι πάνω από την καταμέτρηση, να είναι πάνω από την κάλπη. Και δεν υπάρχουν και καθόλου, δεν έχουν ακουστεί τα τελευταία χρόνια καθόλου παράπονα ότι κάτι έχει συμβεί, τέλος πάντων, ότι έχει γίνει κάποια παρατυπία, κάποια παρανομία. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν. Πιστεύω πάντως πως δεν θα αλλάξουν και πολύ τα πράγματα. Από ό,τι δείχνει η δημοσκοπήση, βέβαια και την προηγούμενη φορά η δημοσκοπήση δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, τόσο που δεν τολμούσαν οι δημοσκοπικές εταιρείες να το παρουσιάσουν στο κοινό, φοβούμενες αυτό που λέγατε και εσείς στο ραδιόφωνο, ότι θα πάει ο εισαγγελέας μέσα στα γραφεία του, θα το κάνει ανωκάτω μετά από καταγγελίες που γινόταν κυρίως από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Νομίζω πως είναι γενική αίσθηση, άλλωστε και τα κόμματα το παραδέχονται, οι αρχοί μάλλον των κομμάτων το παραδέχονται. Κοιτάνε να δουν πώς θα περιορίσουν όλη αυτή τη. Πώς θα περιορίσουν την. Κατά αυτούς διαφαινόμενη αλαζονία της εξουσίας που θα προκύψει αν τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγάλα, τοποθετούνται ανάλογα. Αυτό βεβαίως έχει μία και άλλη μία ανάγνωση, κύριε Μελά, γιατί ο Πρωθυπουργός λέει ουσιαστικά ότι αν έχει και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, του λύνονται και τα χέρια στις κομματικές ισορροπίες. Είπε δηλαδή ότι οι μεγάλοι υπουργοί μπορεί και να μην είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή κορυφαία μάλλον ονόματα, ότι θα αποδεσμευτεί από κάποιες υποχρεώσεις που μπορεί να είχε στο κόμμα. Κύριε Κουνιάκη, αυτό το σχόλιο το έκανε ο γερός Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με αυτά που εγώ γνωρίζω, τέλος πάντων, και ούτε είμαι στα κομματικά γραφεία δίπλα, ούτε είμαι δίπλα στον Πρωθυπουργό να ξέρω πώς σκέφτεται, ούτε μαντεύω τη σκέψη του. Πάντως, από όσα συζητάω με δικούς μου ανθρώπους, οι οποίοι είναι στην Αθήνα, τέλος πάντων, και είναι σε διάφορες αλφαβήτα, γάμα, δέλτα θέσεις, το έκανε γιατί σε κάποια μέσα του Μαρινάκη εμφανίζονται κάποιοι εν δυνάμει υπουργοί, σε κάποια άλλα εμφανίζονται του Μαρινάκη πάντα, του ομίλου Μαρινάκη. Κάποιοι υπουργοί, κάποια ονόματα υπουργών, και έγραψε και ένα σχόλιο η κυρία Τζαβέλα, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μια περίοδο νομίζω και πάει και με τον Λάους, επικρατεία σαν υποψήφια, και ξαναγύρισε βέβαια στη Νέα Δημοκρατία, και έγραψε για τους υπουργούς. Και αναγκάστηκε και είπε αυτό που έτσι πιστεύω εγώ, αυτό που είπε. Και λένε, εντάξει, εγώ πιστεύω, και το έχουμε ξαναπεί στο ραδιόφωνο, και βλέποντας το ψηφοδέλτιο επικρατείας που έφτιαξε, θα βάλει αυτούς που θέλει, θα βάλει αυτούς που νομίζει ότι μπορεί να συνεργαστεί. Έχει ξεπεράσει τώρα τον παλιό καραμανλισμό, τον παλιό σαμαρισμό. Βλέπετε, θα του λυθούν τα χέρια, πιθανόν να λέει, να υπονοεί ότι θα μπορέσει, παραδείγματος χάρη, να συζητήσει τις πρέσπες στο κοινοβούλιο, ας πούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί είχε από όλους αυτούς τους. Εκφράζοντες έτσι ένα διαφορετικό ενδιαφέρον, άλλοι το λένε πατριωτικό, άλλοι το λένε εθνικιστικό. Τέλος πάντων, μετά πιστεύω ότι εκφράζαν οι άνθρωποι ότι δεν θα συζητήσουν το θέμα των πρεσπών. Και αυτό βέβαια του δημιουργούσε πρόβλημα, γιατί μετά θα πέφτει κάτω από τους 150 βουλευτές. Τώρα λοιπόν πιστεύω πως μερικοί από αυτούς δεν είναι ούτε καν μέσα. Ναι. Κάποιοι άλλοι βλέπουν ότι δεν μπορούν να πάνε κόντρα στο κύμα, γιατί θα πνιγούν. Και πιθανολογώ πως σε μερικά θέματα θα έχει την ήρυξη, την ανοχή, την ψήφο
γενικότερο ενδιαφέροντο. Βέβαια, παρόλο αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει για τα άλλα θέματα. Και στην Ελλάδα, κύριε Πουνιάκη, δεν θα αλλάξει τίποτε, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ασφαλέστατο προβάδισμα. Και με σταυρό να γινόταν, καταρχήν έχουν πέσει, καταρχήν στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια διάσταση κομματική, βέβαια, όχι πολιτική. Είναι η πλευρά που εκφράζεται από τον κύριο Σταύρο Γρηγόρη, τον πρώην υποψήφιο, τον πρώην βουλευτή και υποψήφιο πάλι. Και είναι και η άλλη διάσταση, η άλλη κομματική, ξέρω, έκφραση εσωτερική που εκφράζεται μέσα από την υποψηφιότητα της κυρίας Καλού. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό θα διαφανεί και στις δημοτικές εκλογές. Θα σας πήγαινα εκεί, γιατί το είπα σε ένα σχόλιο μου, κύριε Μελά. Πιστεύετε ότι, για παράδειγμα, η δυναμική της κυρίας Καλού, δηλαδή, μπαίνει ως εφεδρεία στο πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Κουνιάκη, δεν υπάρχει δυναμική τώρα της κυρίας Καλού. Τώρα, πέρα της κυρίας Καλού, ταχθεί ένας κομματικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ, η πλευρά του κυρίου Δρακονταϊδη, η πλευρά του γραμματέα, κάποιοι άλλοι, φαίνεται δηλαδή και από τις παρουσίες και από τις βοήθειες που δώσανε. Τώρα αυτά είναι εσωτερικά δικά τους των ανθρώπων. Και ο κύριος Γρηγόρης είχε μια άλλη βοήθεια, τέλος πάντων, τον κύριο Πολίτη, το Μικρόνι, το Ζώη, άλλα στελέχη από μια μεριά, άλλα από την άλλη. Και μεταξύ αυτών πάλι υπάρχει μια έτσι διαχωριστική γραμμή, να το πω, ας πούμε. Δηλαδή, πολιτική δεν είναι, κομματική είναι, τέλος πάντων, είναι κομματική μάλλον είναι. Τέλος πάντων, θα είναι δικά τους θέματα. Τώρα δεν μπορούμε να μπούμε εμείς στο δικό τους το μαγαζί εκεί πέρα να κάνουμε τους σερβιτόρους. Φυσικά, απλά ξέρετε τους, γιατί το λέω. Θέλω λίγο να μείνω σε αυτό, γιατί υπάρχει μια σκέψη και θέλω λίγο να σας πω στα δημοτικά. Δεν ξέρω, εγώ παρακολουθώ μια υποτονική παρουσία και αντιπολιτευτική του κύριου Δρακονταϊδη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και ουσιαστικά μπορεί κάποιοι να βλέπουν στο πρόσωπο της Πάτης Καλού μια ενδυνάμει. Ένα νέο πρόσωπο που θα μπορούσε να μπει και στην αυτοδιοίκηση. Δεν θα μπορούσε. Κυρία Καλού, θα πρέπει να παρουσιαστεί στην αυτοδιοίκηση, γιατί δεν έχει παρουσιαστεί όσο πρέπει, εκτός από το τραγούδι, στην κοινωνία, μέσα στις υπόλοιπες δράσεις, στην πολιτική, στην αυτοδιοίκηση. Και μετά θα έχει διαβατήρια για να μπορέσει να είναι επικεφαλής ενός ψηφοδελτίου, ενός τέλος πάντων κόμματος το οποίο ήταν στην εξουσία. Ήταν μικρό, έγινε μεγάλο, έφτασε στην εξουσία, κυβέρνησε. Ο κ. Λευκάδα προσπάθησε να πάρει το Δήμο, τα κατάφερε και τον πήρε το 2014, τον έχασε το 2019. Δεν είναι απλά τα πράγματα τώρα και μπαίνει ένας, εντάξει, και ένας που ξεκινάει να πάει για παπάς, ξεκινάει από διάκος, τον βάζουν εκεί πέρα και τον διαβάζουν, παίρνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, πάει στο δεύτερο τέλος πάντων, και άμα έχει τα πτυχία και τα υπόλοιπα, μπορεί να γίνει και δεσπότης και να καταλήξει αρχιεπίσκοπος. Αυτά δεν είναι στην πολιτική έτσι εύκολα. Εγώ να σας πω όμως για την Νέα Δημοκρατία. Θα τα πούμε για τα δημοτικά, ό,τι ώρα θέλετε. Και θα λέμε και με ονόματα, αν θέλετε. Στη Νέα Δημοκρατία που έχει ένα προβάδισμα και πάλι γινόταν εκλογές με σταυρό, πάλι ο κύριος Καβαλάς θα κέρδαγε, πάλι θα ερχόταν πρώτος και μετά από ένα χρόνο και δύο χρόνια να γίνουν εκλογές, πάλι θα ξανακερδίσει. Όχι τέσσερις φορές θα βγει, μπορεί να βγει 8. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί οι περισσότεροι. Θα σας πω γιατί. Αυτοί που. Είναι το πολιτικό προσωπικό, ένα μέρος του πολιτικού, να μην τους βάλω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Ένα μέρος του πολιτικού προσωπικού των κομμάτων που είναι δεύτερο, τρίτο και δεν εννοώ ποτέ, ας πούμε, το ΚΚΕ, δεν έχω τέτοιες πληροφορίες ούτε τέτοια στοιχεία. Κάποιο μέρος, ένα μικρό τέλος πάντων μέρος, ένα μεγαλύτερο, ας το αυτοπροσδιορίσουν οι ίδιοι από αυτούς. Είναι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κυρίου Καβαδά εγγεγραμμένη, κύριε Κουνιάκη. Είναι στον υπολογιστή του κύριου Καβαδά εγγεγραμμένη, διότι τους έχει εξυπηρετήσει, τους έχει παράσχει υπηρεσίες, δηλαδή ρουσφετολογικές, να τις πω έτσι, ούτε εντός εισαγωγικών ούτε εκτός εισαγωγικών. Με την απλή λέξη για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Οπότε λοιπόν τι να κάνουν τώρα στις εκλογές, αλλά και ρίχνουν το ψηφοδέλτιο μέσα με το σταυρό στον κύριο Καβαδά. Δηλαδή ο άλλος λέει εξυπηρέτησε γιατί μου πήγε το παιδί στη Μυτιλίνη. Πού ήθελε του βλάκα να το πάει το παιδί στη Μυτιλίνη, πού ήθελε να το πάει στην Τουρκία, αφού ο στρατός εκεί είναι από τον Εύρο μέχρι τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη, τη Σάμο, τη Χίο και μέχρι τη Ρόδο. Δεν είναι εδώ, στο κάστρο της Λευκάδας που ήταν πριν πάρουμε την Ήπειρο, τέλος πάντων. Αυτά είναι. Το Πασόκ, από ό,τι είδατε, έπεσε τουλάχιστον κατά 44% έξω και αυτοί πάλι εκεί μέσα έχουν δικά τους προβλήματα τα οποία και θα διαφανούν και στις δημοτικές εκλογές. Δηλαδή υπολογίζουν για 3.000 σταυρούς και καταλήξαν στους 1.700 νομίζω, κάπου εκεί πέρα είναι το νούμερό τους. Το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και δεν είναι λίγο να πέφτεις έξω 3 από 3.700, είναι περίπου 44%. Τόσο δεν είναι.
Τώρα δεν είμαι καλό στα μαθηματικά, αλλά για να το λέτε εσεί τώρα. Εντάξει, θα μπορούσε να πάει καλύτερα, η αλήθεια είναι. Έγινε προσπάθεια πάντως από ό,τι είπε εδώ η κυρία Αρβανίτη. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Η προσπάθεια δεν αρκεί όμως, διότι έχουν και τις δικές τους αντιπαραθέσεις εκεί με την αλλαγή, τη διάλυση τέλος πάντων της εκλεγμένης νομαρχιακής, των ανθρώπων της νομαρχιακής που συγκροτήθηκε σε σώμα, δεν συγκροτήθηκε, λένε οι άλλοι, τη μετατρέψαν σε Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, κάποιοι σκοτήκαν και φύγαν, κάποιοι τα παρατήσανε. Τα βλέπετε αυτά, ας πούμε, τώρα και υπάρχει εν δυνάμει δεύτερος συγκεκριμένος απέναντι στο σημερινό δήμαρχο, που μπορεί να είναι και με το, μπορεί, είναι με το Πασόκ, αλλά μπορεί να είναι και λίγο και με τη Νέα Δημοκρατία. Τι να σας πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτή είναι τώρα αυτά. Μέχρι ώρας τα πολιτικά. Τα κόμματα νομίζω πως θα είναι 7. Ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Τώρα στη Λευκάδα τι είναι, δεν ανατρέπει κανένα αποτέλεσμα. Εδώ το θέμα θα είναι να δούμε πώς θα πάει η νίκη πάλι, που είχε υποψήφιο έναν Λευκαδίτη από εδώ, που είχε σχέση με την. Με έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, να μην λέω τα ονόματα, το όποιοι τα ξέρουν, τα ξέρουν. Δεν αξίζει να τους βγάζουν εμείς τώρα στο μανταλάκια. Να δούμε δηλαδή, γιατί εντάξει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Τα ίδια θα είναι περίπου. Οπότε λοιπόν δεν περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε εκπλήξεις. Βέβαια η κάλπη είναι άδεια, θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα καταγράψουμε. Θέλω λίγο κύριε Μελά, με αφορμή το Δημοτικό Συμβούλιο και θέλω να πάμε και στο θέμα αυτό το οποίο θέσατε και εσείς, να το κατανοήσουμε λιγάκι σε μεγαλύτερο βαθμό και να πάμε και λίγο στα αυτοδιοικητικά, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, κακά τα ψέματα, μετά από αυτές τις εκλογές, δηλαδή κάνουμε καλοκαίρι, γυρνάμε, Οκτώβρη μπαίνουμε στη διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών πάλι. Οπότε θέλω να πω ότι δεν θα κάτσουμε και να μην σκεφτούμε την επόμενη μέρα. Θέλω λίγο, επειδή έκανε ένα σχόλιο λίγο πριν και πρέπει να σας πω ότι εμένα με ενοχλεί προσωπικά. Αισθάνομαι ότι γίνεται μια ρητορική γύρω από το τουριστικό περίπτερο και από το εινοποιείο στο κάστρο. Ενώ εντέχνως παραπέμπεται, παραλείπεται η αλήθεια. Είχα μια συζήτηση προχθές με έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο της Λευκάδας, γιατί ξέρατε, εγώ στα πλαίσια του ρεπορτάζ μιλάω και μου είπε αυτό που είπα στο σχόλιο μου. Εγώ μου λέει, αν ήμουν η εταιρεία, θα μπορούσε λοιπόν η εταιρεία να περιμένει να το πάρει το εινοποιείο από τον πληστηριασμό σε πολύ χαμηλότερη τιμή και κάποια στιγμή να επενδύσει εκεί και να παρακαλάνε να πάρει και το τουριστικό περίπτερο. Έτσι μου είπε. Και ότι για παράδειγμα για άλλη μια φορά οι τοπικοί άρχοντες ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, γιατί εγκλωβίστηκαν σε 50-150 άτομα που φώναζαν και ουσιαστικά το όραμα του νησιού το παρέπεμψαν τις καλέντες. Θέλω λίγο να μου πείτε γιατί ανακοινείται αυτό το ζήτημα το τελευταίο διάστημα πάλι. Δηλαδή ο κ. Κοντεϊδής είπε ότι γιατί δεν το φέρνετε να συζητήσουμε. Δηλαδή τι έχουμε να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή για το τουριστικό περίπτερο. Δεν είναι σε εξέλιξη. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Ο δήμαρχος είπε περιμένουμε νέες μελέτες. Από την άλλη δεν περιμένουμε και μια αντίδραση από την εταιρεία Νόσιον, υποθέτω. Δεν θα πάνε δικαστικά. Δεν έχει κινηθεί δικαστικά. Κύριε Πινιάκη, δεν έχω πληροφορίες τι θα κάνει Νόσιον εγώ, γιατί δεν έχω και επικοινωνία με τους ανθρώπους. Όσον αφορά όμως η εταιρεία εννοούσε το κτίριο του ΤΑΟΛ θα έβγαινε σε δημοπρασία. Ναι. Να το πάρει, θα το παίρνει χαμηλότερα από ό,τι το παίρνει τώρα. Δεν θα το παίρνει χαμηλότερα. Λοιπόν, βεβαίως θα το παίρνει χαμηλότερα. Γιατί θα μπορούσαν οι άνθρωποι της Νόσιον, της PQA εκεί μέσα, που έχουν φύγει οι παλιοί, ο Μαράντος και οι υπόλοιποι, και είναι κάποιες Νικολαίδης και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, εκεί πέρα. Θα μπορούσαν λοιπόν για να πάρουν λεφτά να εξασφαλίσουν, να το βάλουν σε πολύ χαμηλότερη τιμή, να το ξεκινήσουν εγώ από 600-700 χιλιάδες. Ποιος θα τους έλεγε γιατί, αφού αυτοί έχουν τα χαρτιά στα χέρια τους, είναι υποθηκευμένο. Το ΤΑΟΛ είναι όπως είναι ο ποντικός στη φάκα. Ναι. Έχει πετύχει αυτή η διοίκηση που αγωνίζεται τόσα χρόνια. Έχουμε φτάσει από το 2015 που γίνανε οι εκλογές, η ανατροπή της παλιάς διοίκησης για να υπάρξει αυτή η διαδικασία, αυτή η πορεία προς τη σωτηρία. Και ξαναγίνανε εκλογές και επιβεβαιώθηκε έστω με διαφορά 6, 7, 10 σταυρών, ας πούμε, εκεί πέρα στις εκλογές τότε που γίνανε. Επιβεβαιώθηκε πάλι ότι λειτουργούσε σωστά η διοίκηση, παρόλο που κάνανε τεράστια κινητοποίηση. Απλώς αυτή είναι, κύριε Πουνιάκη, κάποιοι που τους σέβομαι γιατί έχουν την άποψή τους, αλλά λειτουργούν πάντα με την υπερβολή. Με βρήκε ένας εμένα στο σούπερ μάρκετ, ένας ή μία κυρία τέλος πάντων στο σούπερ μάρκετ, σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν λέω το όνομα τέλος πάντων, και μου λέει: ξέρεις, λέει, να πεις, λέει, στον κύριο Βεργίνη, αν θέλει να το ψηφίσουμε, να το αγοράσει, λέει, και να μας το αποδώσει στην κοινωνία της Λευκάδας. Λέω: τι είμαι εγώ, λέω, εκπρόσωπος του κυρίου Βεργίνη, παραγγελιοδόχος, έχω τίποτε, κάνα καμία courier ICS να μεταφέρω μηνύματα. Τι απες, μου λέω, πώς το κατάλαβες αυτό, και γιατί να το αγοράσει ο Βεργίνης, να το δώσει στην κοινωνία της Λευκάδας. Άμα το αγοράσει, λέει, το κρατάει και ο ίδιος, και το δίνει στους παπάδες ή το δίνει, ξέρω εγώ, στο Υπουργείο Αθηνικής Άμυνας. Τι σκέψεις είναι αυτές. Τέλος πάντων, βλέπω και δημοσιεύματα διάφορα,
τα οποία λένε ότι προσφύγαμε λέει, στο Υπουργείο και πήγαμε λέει, και στην κλιματική υπηρεσία, ότι δεν έχει ξεχρεωθεί το ΤΑΟΛ. Καταρχήν τα δύο συμβόλαια που έχει το ΤΑΟΛ αγορασμένα είναι και τα δύο πλήρως μεταγραμμένα. Το μεν ένα είναι από το Υπουργείο, Εθνικής Οικονομίας, τότε οικονομικών, όπως το λέγανε, και έγινε με τη διαμεσολάβηση, θα έχουμε ξαναπεί εδώ, του Μακαρίτη, του Καλκάνη, του Κώστα, του Καλκάνη, του μεγάλου Καλκάνη, τέλος πάντων, για τα δεδομένα της εποχής. Και το άλλο το πήρα από την οικογένεια Σκελιανού. Απλώς έχει γίνει ένα λάθος και καθυστερείται η σύνταξη του συμβολέου. Έχουν γίνει τα προσύμφωνα. Καθυστερείται. Διότι κακώς το κτηματολόγιο τα δύο αυτά ξεχωριστά κομμάτια τα πέρασε σε ένα κομμάτι. Κακώς το κτηματολόγιο. Και αναμένεται λοιπόν να εκδοθεί από μέρα σε μέρα μια δικαστική απόφαση που θα τα ξεχωρίζει όπως έχουν αγοραστεί και όπως ήταν τα τοπογραφικά που αγοραστήκανε με ό,τι πούλησε ο καθένας. Άλλο πούλησε το ελληνικό δημόσιο και άλλο πούλησε η οικογένεια Σκελιανού. Αυτό είναι. Τώρα λοιπόν κάποιοι προσφύγανε και στην. Μπας και νομίζετε πως είναι πάρα πολλοί αυτοί που προσφύγανε και κάνουν αυτό το θόρυβο, ας πούμε, τώρα τέλος πάντων. Πάνε σαν. Τι να σας πω, να μην πω κάτι. Λοιπόν, είναι, ακούστε να πω τα ονόματα στον αέρα. Είναι η Χατζιάρα η Μαρία, ο Βλάχος ο Κώστας, η Μεσίνη Ανδρομάχη, ο Πάο ο Κονσέτη. Αυτοί έχουν το τηλέφωνο τους και το αφημί τους. Από κάτω ακολουθάει κάποια κυρία Σάντα, δεν ξέρω τι είναι, και κάποια κυρία Μικρόνια Αλεξάνδρα. Δεν έχουν ούτε αφημί ούτε αριθμό δελτίου ταυτότητας. Ο καθένας μπορεί να υπολογίσει ότι κάποιος άλλος έβαλε το όνομά του. Ο Μαραγκάκης ο Μιχάλης και η Μαρία Ισούμπαση, η Βεργίου Ελένη, η οποία και αυτή δεν έχει αφημί και αριθμό ταυτότητας, ο Κατοπέδης ο Γιάννης και ο Σφέτσας ο Μάρκος. Αυτοί είναι που έχουν προσφύγει στην κλιματική, στο Υπουργείο, στην κλιματική και κάνουν αυτό το θόρυβο που γράφουν και τα τοπικά μέσα ενημέρωση. Προσφύγανε κάποιοι εκεί και διεκδικούν και καταθέσανε. Πού καταθέσανε, αφού όλα αυτά δεν ξέρουν, πήγαν και ψάξαν στο ιστορικό αρχείο. Τώρα, εγώ βγήκα να μιλήσουμε για τα αυτοδιοικητικά. Μιλάμε για τα προβλήματα του και τα συντηρητικά. Αλλά αν θέλουν να τα παρακολουθήσουν, πρέπει να πηγαίνουν να ρωτάνε, να συζητάνε, να κουβεντιάζουν, να πηγαίνει ο δικηγόρο και να μην πηγαίνει ήδη, γιατί οι περισσότεροι από αυτού ούτε καταλαβαίνουν τι του λένε, ούτε θέλουν να καταλάβουν τι του λένε. Και άλλα μεταφέρουν μόλι βγουν έξω από την πόρτα, α πούμε, εκεί πέρα για να κρατάνε μια ομάδα στο στυλ τη λαϊκή εξέγερση, α πούμε, για αυτά τα θέματα. Κάτι τρύπα στο νερό θα κάνουν. Αν πηγαίνουν λοιπόν να ρωτήσουν εκεί πέρα, θα του λέγανε ακριβώ τι έχει συμβεί. Όταν πήρε το κλίμα του ελληνικού δημοσίου, έδωσε 4 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα έδωσε, σε πρώτη δόση, ήταν σε τρεις δόσεις. Και αμέσως, επειδή η Ελλάδα έβγαινε μετά και τον εμφύλιο το 49, που ήταν πολλά τα μηδενικά στα νομίσματα, έγινε και μια αναπροσαρμογή αργότερα, τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Αυτά που ήταν πολλά εκατομμύρια γίνανε σε χιλιάδες. Σε δεύτερη φάση πήγε και πήρε δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα και το έβαλε ενυπόθηκο αυτό που πήρε. Για να φτιάξει εκεί πάνω το ενοπείο, το δοθήκαν οικοδομικές άδειες, τα πάντα μέσα, έγινε το ενοπείο και έχει ξεκαθαρίσει, φαίνεται στους ισολογισμούς, αλλά δεν μπορεί να διαβάσουν ούτε ισολογισμούς. Πήγαν πίσω στο ιστορικό αρχείο, γιατί είναι μέρος από το παλιό αρχείο, το όλο έχει δοθεί εκεί πίσω και δεν ξέραν τι διαβάζανε. Ούτε ρωτήσανε κάποιον να τους αναλύσει, λέει δεν βλέπουμε λέει, να έχει ξοφληθεί το δεύτερο και το τρίτο γραμμάτιο. Αφού το δεύτερο και το τρίτο γραμμάτιο γύρισε σε ενυπόθηκο δάνειο, το οποίο εξυπηρετείται και θα πάρουν και τις απαντήσεις γιατί δεν μπορεί κανένα να δώσει. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Η διοίκηση, η οποία βάλεται από αυτούς συνεχώς, ας πούμε, εκεί πέρα και υπονομεύεται η πορεία της, θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Έχει χαλάσει γύρω στις 250.000 σε δικαστικά έξοδα, σε δικαστικές παρατάσεις, σε παραστάσεις, σε γνωμολογήσεις, αποτυπώσεις, διορθώσεις, μηχανικούς επιβεβαιώσεις, διότι η άλλη θέλει 1000%, η PQA θέλει να είναι εκεί, 1000% τι πουλάει. Και γι' αυτό κάναμε και το προσύμφωνο το πρώτο, ας πούμε, εκεί πέρα, που έχει τελειώσει, σας λέω, η υπόθεση, για να μπορούν να μην διεκδικήσει αν αύριο το πρωί υπάρχουν 50 εκατοστά, 100 εκατοστά, ένα μέτρο, 10 τετραγωνικά και η νόση ότι εδώ μου δώκατε λιγότερο και έπρεπε να μου δώσετε περισσότερο. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε άλλες ιστορίες, διότι η PQA τα λεφτά δεν βάζει τσέπη. Σε καθαρίστρια εταιρεία είναι, θα πάνε για μνημονιακές υποχρεώσεις για την αγροτική υποεκαθάριση που καλυπτόταν τα κεφάλαια της. Τώρα να μην κάνουμε οικονομικές αναλύσεις. Να το τρέξουμε λίγο. Είσαι σαφής, κύριε Μελά, για να τρέξουμε την κουβέντα. Και τα υπόλοιπα. Να τρέξουμε λίγο. Και έχει τελειώσει. Τώρα από εκεί πέρα θα γίνει το τουριστικό περίπτερο. Πιστεύω πως θα ακολουθήσει μια διαδικασία στο τουριστικό περίπτερο και αν βγει και ο Μητσοτάκης που φαίνεται πως θα βγει παντοδύναμος, θα του πει τι θέλετε εκεί πέρα, παιδί, ποιο είναι το ελληνικό ταμείο, τι είσαι εσύ, είμαι πρόεδρο, είμαι ο δήμαρχο τη Λευκάδα. Σε ποιο χωριό είσαι, να του πει Λευκάδα με 5.000 κατοίκου, 10.000 ο νομό, ναι, και θα κάνει εσύ εκεί πέρα. Αυτά που έχω πει που είναι αντίον των επενδύσεων όπω και εναντίον το λένε εδώ πέρα του Βέλγου που πάει να φτιάξει το Αθάνια. Mm-hmm. Και του λένε πως δεν υπάρχει δρόμος. Και αυτός έχει εγκατασταθεί, δουλεύει, δουλεύει και το τρύπανά του. Ο δρόμος άρα υπάρχει. Απλώς δεν αφήνουμε τον δρόμο, τον άνθρωπο, να φτιάξει αυτό το δρόμο
σε μια, μια καλή υπόβαση, με τσιμέντα, με νηθιές, με φωτισμό, γιατί θέλει να πηγαίνει στην ιδιοκτησία του. Και δεν υπάρχει τρόπο και υπογράφει ο κύριος Βραχνούλας το έγγραφο αυτό, μετά τις συσκέψεις που τα έχουν ξαναπεί εδώ που γίνανε μέσα, ναι. αφού το απαντήσαμε μετά από ένα χρόνο, ο οποίος είναι διευθυντής. Ο κύριος Βραχνούλας είναι και πάνω στις πληροφορίες. Θα έρθω για τον κύριο Βραχνούλα παρακάτω, για να σας πω για να καταλάβετε πώς γίνεται και η πληροφορία. Να τρέξουμε λίγο την κουβέντα. Να φύγουμε όμως στο ΤΑΟΛ, κύριε Κουνιάκη, γιατί ΤΑΟΛ σας τα είπα τα περισσότερα, έχουν τελειώσει αυτά τα πράγματα. Και αυτοί τώρα που κάνουν αυτή τη φασαρία. Είναι δηλαδή τώρα σαν και να βαράμε τώρα κάποιου τενικέδε έτσι πέρα και να γίνεται θόρυβο. Παπαμπούπα, που βάρασε ένα τενική άδειο, παπαμπούπα, να γίνεται θόρυβο, θα μα έρθει και λίγο ο κόσμο τώρα, α πούμε. Μάλιστα. Αλλά αυτοί που κόπτονται και οι επικεφαλεί του, που λένε πω είναι με την Ανταρσία και λένε πω είναι με μένα, με σένα, με όποιο χώρο για αν είναι, ειδικά αυτού που λένε πω είναι, πού είδατε καμιά ανακοίνωση ή καμιά ερώτηση. Στείλανε μια ερώτηση να μα πούνε οι βουλευτέ, λέει, υποψήφοι βουλευτέ, λέει, τι άποψη έχουν για το τουριστικό περίπτωση και το κάστρο. Δεν βγάλανε. Εναντίον του Καβαδά, μια ανακοίνωση του κ. Καβαδά, μια ανακοίνωση να πούνε εσύ δεν ήσουν που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των επενδύσεων και θα είσαι υπέρ τη επένδυση και το ένα και το άλλο. Πώς δεν βγάλανε δύο μήνες μια, άρα κάτι άλλο συμβαίνει, κάποια υπόγεια ρεύματα υπάρχουν, κάποιες υπόγειες συμφωνίες υπάρχουν, κάποιοι τσιμπολογάνε από εδώ και από εκεί. Και όταν πρέπει να κοροϊδεύουν του υπόλοιπου, κάνουν τον Τζε Γκεβάρα και του λαϊκού επαναστάτε. Και τέλο πάντων τι είναι, τίποτα. Τα μπάζα, για να μην πω για τη χωματερή πέρα, γιατί θυμάσαι είχα πει και τον άλλον για τη χωματερή και μετά πήγαμε και στα διαστήρια. Κύριε Κουνιάκη, πες μου τώρα, τι θέλεις να με ρωτήσεις. Θέλω λίγο να πάμε για να... Να πάμε για το ΤΑΟΛ τώρα. Ωραία. Για απλά... τα αυτοδιοικητικά που μου είπατε. Πάμε λίγο σε αυτοδιοικητικά. Για αυτό που είπα για τα... Mm-hmm. Για τα λεφτά που χάνονται. Ναι, για αυτό που είπατε για την παραγραφή εισφορών σε δήμους με κρεμότητες στα σχέδια πόλης. Το πιο αστείο που άκουσα ήταν αυτό που είπε και ο και συγγενεί ο κύριος Δίκρας, ότι δεν είπα ότι πρέπει να ζητήσουμε μια νομοθετική ρύθμιση. Μια νομοθετική ρύθμιση, λέει, για μια πολιτική λύση με μια νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, αυτό που δεν κάναμε εμείς, που είχαμε υποχρέωση, που δεν το κάναμε, όποιοι δεν το κάναμε, τέλος πάντων, να πάμε παρακαλώντας στον βουλευτή και ο βουλευτής να πάει παρακαλώντας τον υπουργό και να πει: φτιάξε, ρε φίλε, εκεί πέρα μια τροπολογία ή ένα άρθρο, ξέρω εγώ, σε ένα νομοσχέδιο, το βάλουμε μέσα. Γιατί κάποιες λεφτάδα γλιτώσαν τα λεφτά τους γιατί εμείς δεν τα εισπράταμε. Δηλαδή να εκχωρήσουμε τα δικαιώματα της αυτοδιοίκησης, να τα περιφέρουν σαν και να βουθάνε καμιά λιτανία από πίσω, ξέρετε, τέλος πάντων, ή καμιά διαδήλωση, η πολιτική και τα κόμματα, ας πούμε, τέλος πάντων. Και άμα δεν μας κάνει το Χατήρο Καβαλά, να πάμε στη αντιπολίτευση να το εισηγηθεί στη Βουλή που έχει γίνει και αυτό. Ο νόμος είναι σαφής. Όταν σου παίρνει τα χωράφια και τα βάζει εντός σε σχέδιο πόλης, εκεί γίνονται οι αναρτήσεις, η κτηματογράφηση, όλα αυτά που θα σας τα πούνε καλύτερα μηχανική από μένα. Και τελειώνει. Τέλειωσε το 2010 η κύρωση της πράξης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης στη Βασιλική. Και μέσα σε αυτό, όπως και σε άλλα μέρη της Λευκάδας, σε άλλα σχέδια πόλης, που έχουν σχέδια πόλης, υπάρχουν και μεμονωμένες πράξεις. Και οι μεμονωμένες πράξεις έπρεπε να έχουν ταλθεί, γιατί μεταγράφονται στο υποκοσμάκιο. Και έχουν και αυτά, εισφορές σε γη ή σε χρήμα. Στο χρήμα που πρέπει να καταβάλω εγώ, παραδείγματος χάρη, που έχω ένα μεγάλο οικόπεδο, αφού μου παίρνει και γη, το βάλουν για να πάει σε δρόμους, σε πλατείες, σε έργα κοινής ωφελίας και να αποζημιωθείς κι εσύ που σου παίρνει για να κάνει δρόμο, παραδείγματος χάρη, πλατεία, αλλά τα τετραγωνικά σου δεν φτάνουν, ξέρω εγώ, να πας κάπου αλλού, εκείνο το ένα το άλλο. Θα στα λένε οι μηχανικοί, οι πολιτικοί, ας πούμε, ξέρουν πολύ καλύτερα. Λοιπόν, από το 2010. Που τέλειωσε η πράξη εφαρμογής, χωρίς να είσαι εξοφλής αυτά τα δικαιώματα τα οποία ρυθμίζει το Δημοτικό Συμβούλιο τέλος πάντων και διευκολύνει να τα δώσει σε τρεις δόσεις, να τα δώσει το 20% τώρα, από δύο χρόνια ξέρω εγώ το 40%, μετά ξέρω εγώ το 10%. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Ο τρόπος καταβολής. Δεν μπορεί να μην το λέω και σωστό έτσι όπως είναι. Δεν μπορεί να κάνεις ούτε να πουλήσεις, ούτε να βγάλεις οικοδομική άδεια. Ούτε να μεταβιβάσεις με συμβολογραφική πράξη για να γίνει μεταγραφή στο υποκριτικό φυλάκιο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτόν τον καιρό, λοιπόν, ένας παλιός δικηγόρος της Λεπτάδος, ο κ. Μαργέννης, ο οποίος έχει ένα οικόπεδο μεταξύ Βασιλικής Πόντης μαζί με κάποιους άλλους, και ήθελε να το μεταβιβάσει, που είναι και μεγάλη ηλικία, ήθελε να το μεταβιβάσει στα παιδιά του, είδε ότι ισχύει αυτός ο νόμος, που ισχύει, είναι ένας αναγκαστικός νόμος. Εισφορά, λέει, σε χρήμα του άρθρου 9 του νόμου 1337 1968, υπόκειται σε πενταετή αποσβεστική προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 344 του 1968. Αυτό λέει. Και λέει το κείμενο. Αυτό, λοιπόν, το επιβεβαίωσε
το Υπουργείο μέσα από γνωμοδότηση που έδωσε το 170-2020 το τρίτο τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την πήρε ο Δήμος της 21 Δεκεμβρίου το 2021. Ναι. Αυτή λοιπόν έχει ανέβει στην νομοτέλεια, έχει ανέβει παντού. Γίνεται χρήση αυτής και πήγαν και αρκετοί, όχι αρκετοί, τέλος πάντων κάμποσοι εδώ λευκαρίτσες και πήραν έγγραφο για να προχωρήσουν στις συμβουλογραφικές μεταβιβάσεις. Αυτό λοιπόν τι λέει, ότι αφού δεν είχαν σταλεί οι πίνακες με τις οικονομικές εισφορές που έπρεπε να καταβάλλετε εσείς, εγώ, Α, Β, που ήμουν υπόχρεος απέναντι στο Δήμο για να τα πάρει, να τα πάει στο ξεχωριστό ταμείο που πάει για έργα του σχεδίου πόλης, δεν μπορεί να τα πάρουμε από τη Βασιλική, να τα πάμε στο Δράγανο ή να τα πάμε στην Νικουρβή. Λοιπόν, έχουν τα υποχρέωση, έχουν παραγραφή. Όσες έχουν παραγραφή. Τι μπορεί, μερικές μπορεί να μην έχουν παραγραφή. Όχι εισφορές σε γη, σε χρήμα. Κάποιοι λοιπόν που ήταν συνεπείς, δηλώσανε. Κάποιοι που δεν ήταν συνεπείς, τα γλιτώσανε. Οι συνεπείς λοιπόν τώρα τι θα κάνουν, αν τα έχουν εδώ και. Θα πάνε να τα διεκδικήσουν από το Δήμο. Ο κύριος Τρακοντερής λοιπόν έξω που συζητάγαμε λέει δεν θα βρεθεί δικαστήριο να τις δικαιώσει. Εγώ σου λέω δεν θα βρεθεί δικαστήριο να τις δικαιώσει. Όπως λέει ο κύριος Τρακοντερής. Η ταλαιπωρία θα υπάρχει, η διαμαρτυρία στο Δήμο θα υπάρχει. Ο προσανατολισμός μιας πορείας που θέλεις να πεις ότι ασχολούμαι με άλλα θέματα όταν θα είσαι μέσα στο πόδια στους δημότες που θα θέλουν κάθε μέρα να τους απαντάς, να τους στην τεχνική υπηρεσία να πηγαίνουν, να πηγαίνουν, στο Δήμαρχο να πηγαίνουν, στα Δημάρχη να πηγαίνουν. Δεν είναι και αυτά δηλαδή ένα κόστος. Πέρα από αυτό. Να πάμε για την πολιτική λύση. Πώς θα πάμε για την πολιτική λύση, παιδιά. Μπορεί να μην υπάρχει άλλος Δήμος στην Ελλάδα ή να υπάρχουν δύο ή υπάρχει ένας. Εάν κάνει, δεν έκανε καλή διαχείριση, δεν είναι μονάχα ευθύνη των αιρετών, είναι ευθύνη και του υπαλληλικού προσωπικού, ο οποίος θα πρέπει να συντάξει τους καταλόγους και να τις στείλει στην οικονομική υπηρεσία. Δηλαδή από το ένα γραφείο πρέπει να πάνε στο άλλο οι κατάλογοι. Δεν ήταν να φύγουν από εδώ να πάνε στην Αμερική, στο ακροτήριο Κανάβερα, να τις στείλουμε στο Φεγγάρα και να κατέβουν κάτω. Κύριε Μελά, για να το συνοψίσουμε λίγο. Άρα, υπάρχει διοικητική ανεπάρκεια, κύριε Μελά. Αυτό λέτε λοιπόν εσείς, γιατί δεν σας απάντησε ο Δήμαρχος, δεν θα σας απάντησε αυτό. Να κάνει δημάρχους, τι να κάνει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω ο Δήμαρχος τι γίνεται, ο Δήμαρχος και ο σημερινός και ο παλιότερος. Διότι έχουμε ξαναπεί ότι εκεί πέρα είναι και δυνατά τα κυκλώματα μέσα, α πούμε. Μπορεί να έχει χωρί αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους. Και οι αντιδήμαρχοι πολλές φορές δεν ξέρουν τι κάνουν από κάτω. Και οι αντιδήμαρχοι μπορεί να συνονούνται με τους διευθυντές από κάτω. Και έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα που τον έφεραν εδώ για φωστήρα, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο της αυτοδιοίκησης. Τον ταΐζουμε, τον ποτίζουμε. Παίρνει και 3.000 όπως θα παίρνει εκεί πέρα το μήνα. Να δω λοιπόν αν θα τον κρατήσει, αν χάσει ο καλός και δύο δοκίνηση, θα φάει μια κλωστά στον κόλλο να πάει απέναντι. Κύριε, αυτό που και λευκάδα, κύριε Μελά, αυτό λοιπόν, είναι μια επιλογή που θα κριθεί. Εντάξει τώρα, αυτό είναι μια άποψη. Κύριε Κουνιάκη, έχουμε πει τόσα για τη διαφθορά, για την περιφέρεια. Έχουμε πει τόσα. Θα σας πω λοιπόν τώρα για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Υπάρχει μία πίστοση από το 2021 για την πυροπροστασία. Και έγινε, ενώ θα μπορούσε, από το 2021, αυτή βέβαια γράφει να πάνε στο χαρτί εδώ πέρα που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, 2221. Και την πήγανε μέσα από Οικονομική Επιτροπή, αφού έγινε μελέτη και κάμανε ένα πρόχειρο διαγωνισμό εκεί πέρα. Πήραν τρεις προσφορές, κάποιες Μαρδάς, Συνοδεινός, Κατοστάρας. Μην λέτε τώρα ονόματα, μην μου λέτε ονόματα στον αέρα, δεν πειράζει. Όχι, είναι στον αέρα τα ονόματα και θα βρει ποιος θέλει. Και κάποιος άλλος Ζάκος Κωνσταντίνος. Αυτό καταχωρήθηκε λοιπόν κανονικά στους μηχανισμούς που προβλέπεται, στο Kim Dis που λένε εκεί πέρα, και έχει ανέβει και στη διάβγεια. Λοιπόν, όλοι οι λεφτά είναι ένα προσάναμα. Αντί λοιπόν να το πάμε το χειμώνα, να κάνουμε δημοπρασία, να τελειώσει αυτή η διαδικασία τρέχοντας, γιατί έχει γίνει μελέτη. Αντί να το πάμε λοιπόν αυτό έχει ανέβει με ηλεκτρονικές υπογραφές επάνω και πιστεύω πως νόμιμα είναι όλα αυτά. Εγώ πιστεύω πως ο Δήμαρχος δεν ξέρει τι λέω καθόλου τώρα αν μας ακούει. Γιατί ακούει, συνηθίζει αυτός να ακούει όταν μιλάω εγώ στο ραδιόφωνο. Αλλά τι εφαρμόζει από αυτά που ακούει και τι καλά κάνει και ακούει. Προσέχει από αυτά που ακούει. Μακάρι να μας ακούει. Μακάρι. Λοιπόν, καλά κάνει. Καλό δικό του κάνει να μ' ακούει. Μα ναι, πιστεύω. Γιατί μαθαίνει. Δεν έχει τα χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Μια φορά έβγαινε δημοτικό σύμβουλο και τις υπόλοιπες είχε χάσει όλους όσους κατέβηκε. Λοιπόν, τώρα κύριε Μελάκη, εσείς. Εντάξει. Όχι, λέω την αλήθεια. Τι δεν κατάλαβα, γιατί να μην τα λέω. Ο Ζουρδέξ τι μου είπε εμένα. Πήρα λέει 700 ψήφου εγώ στις τελευταίες εκλογές. Λέει και εσύ κύριε Μελά, λέει 300. Λέει προσωπώ τη διαφθορά. Λέω τι δίνω εγώ. Χαρτιά, ποιο εκπροσωπεί τη διαφθορά. Εγώ δίνω κοινωνικά φρονήματα. Και άμα πήρε 300 ή 700 ή 1500, έχει ανεβάσει την αξία σου, δηλαδή μέσα στην κοινωνία, ότι είσαι αυτοδιοικητικό ή λες τα σωστά πράγματα. Αφού σε πιάσαμε 4-5 φορές με τη γύρα στην πλάτη. Τα του πάλι, τι άλλο να του πω. Έχει χαθεί και τώρα, γιατί στα συμβούλια δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο αλλιώ, κοινωνικά δηλαδή, εννοώ, α πούμε, οικογενειακά και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, αυτό τι έγινε λοιπόν, κύριε Κουνιάκη, καλέσαν τις τρεις εταιρείες να δώσουν προσφορά και έδωσε μία. Ποιο έδωσε, ο Ζάρκος, ο Κωνσταντίνος με 2% που είναι από την Άρτα. Θα καταλάβετε τι γίνεται εδώ πέρα λοιπόν. Εδώ λοιπόν, αφού έχουν βγει όλα αυτά, ποιο είναι αυτό που θα απαντήσει στις ερωτήσεις, πάλι ο διευθυντής, α πούμε, τη Διεύθυνση Εθνικών Υπηρεσιών, δεν υπάρχει υπάλληλο παρακάτω.
να απαντήσει τι γίνεται. Πάλι λοιπόν ο διευθυντής είναι εκεί πέρα ανακατεμένος. Αν δεν είναι λοιπόν αυτός μπροστινός κανενός αλλού εδώ στη Λευκάδα. Τώρα δεν κατάλαβα με αυτό, αυτό τώρα τι θέλετε να πείτε, εγώ δεν το κατάλαβα. Κάτι θέλετε να πείτε, δεν κατάλαβα με αυτό τι το θέλετε. Βγάλαμε, λοιπόν, τώρα, το βγάλαμε λοιπόν τώρα, λέω, με συνοπτικές διαδικασίες να το δώσουμε εκεί που θέλουμε με απευθείας ανάθεση. Ενώ θα μπορούσαμε να το βγάλουμε από το χειμώνα, να έχει μεγαλύτερη έκδοση και να έχουμε κάνει και τη δουλειά που η Λευκάδα είναι ένα προσάναμα. Και αν πάρει φωτιά, θα καούμε. Τι να κάνει αυτό. Και ξέρετε τι λέει εδώ πέρα. Να κάνει τι μετοστρώσεις. Και να κάνει και κάτι διανοίξει. Τι μετοστρώσεις να κάνει. Να περάσουν τα βαριά οχήματα, βαδίδα, να πάρουμε το νερό εκεί πέρα. Αν δεν έρθουν τα εναέρια μέσα, τα επίγεια, τι να κάνει. Έμα δεν τρέπονται καθόλου τώρα για να κατηγορούν και τι εκλογές τώρα. Μπορεί από τη μια μεριά να φτιάνει ένα ψηφοδέλτιο ο κ. Βελίνης και να μαζεύει και αυτό κάποια λαμόγια εκεί πέρα ή κάτι άλλο. Αλλά μπα και νομίζετε πω είναι λιγότεροι αυτοί που θέλουν να τρυπώσουν στο άλλο ψηφοδέλτιο που βλέπουν πω μπορεί να έχει επιτυχία. Και βρισκόμαστε και σε μια κατάσταση δύσκολη, α πούμε. Σα είπε προχθέ με ένα υπονοούμενο κ. Φίλιππος ο Γιώργος. Παλιά οι συναλλαγές γινόταν, δεν υπήρχαν τα χαρτονομίσματα και γινόταν με μεταλλικά νομίσματα. Χρυσά, σημαίνια, χάλκινα. Yeah. Ήταν λίρες, ήταν κολονάτα, δίσκολα τη βασιλίση, γρόσια. Ο ήχος του χρήματος λοιπόν αυτή τη στιγμή ακούγεται στη Λευκάδα. Ακούγεται στη Λευκάδα. Και από προσανατολίζει λοιπόν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα δεν πάει να λέει η κυρία Καραβία ότι τα κατέργια θα σαρώσει. Πώς θα σαρώσει. Έχει και αυτή τη άκρηση λοιπόν, τώρα, δεν έχει το δικαίωμα να κατέβει. Συγγνώμη, εγώ την υπερασπίστηκα στο site του δικό σα. Γιατί κατεβαίνει, είπα ότι έχει δικαίωμα να κατέβει. Έχει δικαίωμα και υποχρεώσει. Ναι. Μπορεί να κατέβει όποιο θέλει. Mm-hmm. Και πέρα που είναι. Απλώ λέω ότι άμα δεν έχει αυτά που είπαμε πριν. Μάλιστα. Μια που με πήγατε εκεί, κύριε Μελά, αυτοδιοικητικά, είμαστε στην τελική ευθεία και για τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, έτσι δεν είναι. Και αυτή τη στιγμή, αν όχι ακόμα τέλο πάντων, γιατί. Όχι ακόμα κύριε Κουνιάκη, δεν είμαστε ακόμα, γιατί σας είπα νωρίτερα ότι έχουν δημιουργηθεί καινούργια προβλήματα. Δηλαδή υπάρχουν. Και να σας πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Τα κυκλώματα που δεν είναι μονάχα μέσα στο Δήμο, αλλά είναι και απ' έξω από το Δήμο και είναι σε συνεννόηση μέσα με το Δήμο, λειτουργούν για να παρέχουν εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο. Με το αζημίωτο. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πετυχαίνω αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μελά. Σας διακόπτω λίγο. Σας διακόπτω. Αυτά εσείς τα λέτε. Έχετε δίκιο. Εσείς αυτά τα λέτε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μας λοιπόν, ακούει τώρα κόσμος. Δεν υδρώνει το αυτή. Τι θα συμβεί τώρα. Ακούστε τι θα συμβεί. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ξανάρθουν οι περιβόητοι δρόμοι του κ. Ζουριδάκη πάλι πίσω. Για του οποίου έχω καταθέσει έναν ογκοδέστατο φάκελο με στοιχεία. Θα καταθέσω κι άλλα. Θα είναι γενικό το ξεβράγμα, να μην πω την άλλη έκφραση που ξεκινάει ότι θα φάνε τέτοιο γά. Θα το θυμόνται σε όλη τη στη ζωή. Ναι. Αλλά τώρα πλέον έχει φτάσει στο τέλος. Είμαστε μπροστά στα. Ούτε απαντήσεις παίρνουμε από πουθενά. Μας λένε πως δεν καταλαβαίνουν τι τους ρωτάμε. Όταν τους λέμε για τα έσοδα της Μαρίνας, μας λένε δεν ξέρουμε. Όταν λέμε για τα πεφκούλια, δεν καταλάβαμε. Όταν λέμε τι έγινε άμα στο κάστρο, δεν απαντάει κανένας. Οι ερωτήσεις, έχω ξαναπεί, υποβάλλονται για να απαντώνται. Και ο κύριος Ρόκος που τις παίρνει ως πρόεδρος έχει υποχρέωση να αποδελτιώνει τις ερωτήσεις γιατί δεν απαντώνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μας δίνουν απαντήσεις μετά γραπτές. Εγώ γραφτή απάντηση δεν υποβάλλω ποτέ γιατί θα μου απαντήσουν ότι θέλουν να μην σε απάντησα. Ενώ δεν μου έχουν απαντήσει ποτέ σε καμία. Λοιπόν, και λένε πως χάνουν και τις αιτήσεις μου. Έτσι, το έχει πει ο κ. Ζουρδάκης, είναι μαγνητοφωνημένο εκεί πέρα μέσα στα πρακτικά. Εγώ λοιπόν δεν θα κάνω το χωροφύλακα, ούτε θα κάνω να λένε ότι έρχεται ο Μελάς ο Ξερόλας και λέει αυτά τα πράγματα και δεν αφήνει να γίνει το ένα και δεν αφήνει να γίνει το άλλο. Αν είναι νόμιμο, απασχολεί κανέναν τι θα γίνει. Από βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Καραμπινάτες παρανομίες είναι όλα αυτά, ας πούμε. Είπαμε για όλα τα θέματα. Μέσα εκεί που έχουν σχέση με πολεοδομία, με διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, με το Α, με το Β, με το Γ, με το Δ. Λοιπόν, εγώ δεν διαμαρτύρομαι γιατί δεν είμαι επαγγελματίας να πάω να αναπτύξω τραπεζοκαθίσματα. Γιατί δεν έκανε νωρίτερα τραπεζοκαθίσματα. Και ακόμη η δημοπρασία στο Άγιο Φίλιππ δεν ξέρανε πως την είχαν γραμμένη στη διακήρυξη. Πήγε να επαναληφθεί, φωνάζουν και κάτι δικηγόρος εκεί πέρα, Τσάτσι Μητσικότσι. Και ξεκίνησε πάλι εκεί πέρα και να κάνει ένα συμβασμό, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο τώρα. Αυτά είναι αστεία, είναι γελιότητες, δεν τιμάνε τους ίδιους που θέλουν να είναι. Τα πρώτα νούμερα, τα πρώτα πρόσωπα, γιατί για νούμερα είναι, στη Λευκάδα. Ναι. Κύριε Μελάς, εδώ είμαστε. Λίγες μέρες. Θα δούμε αν θα ξανάρθει ο δρόμος για τον Άι Γιάννη, αν θα κάνουμε το πορτόνι του Αρταβάνη μνημείο, αν θα έρθει ο δρόμος του άλλου που απέχει 100 μέτρα από τον παλιό, τον πρώτο του 23, επειδή θέλουμε να εξυπηρετήσουμε κάποιον άλλον, αυτά που λέω για τα κυκλώματα, θα δούμε αν θα έρθει το άλλο. Να δούμε τι γίνεται με εκείνο, να δούμε τι γίνεται με το καθένα. Λοιπόν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μελά. Έχω ένα μήνυμα τώρα που μου ήρθε εδώ από μία φίλη. Μου λέει πολύ καλά τα λέτε. Πιστεύετε ότι αφορούν την κοινωνία, δηλαδή υδρώνει το αυτή του κόσμου, μεταξύ άλλων μου γράφει τώρα εδώ η Χριστίνα σε αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή, εσείς τα λέτε. Μήπως έχουμε πάθει και ανοσία, κύριε Μελά, αλλά
Εσείς λέτε πρακτικά πως ότι θα μπορούσε ο Δήμος να έχει περισσότερα χρήματα και ότι ουσιαστικά κάποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Και δεν είναι πρώτη φορά που κάνουν αυτή την κουβέντα. Απλά νιώθω ότι τα λέμε και μένουν εκεί. Δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Κύριε Κουνιάκη, ακούει πάρα πολλά, πάρα πολλοί κόσμος τα ακούει. Mm-hmm. Όμως έχει δικά του προβλήματα. Ο κόσμος έχει δικά του ενδιαφέροντα. Δηλαδή, περιμένανε μετά έναν. Ο τουρισμός έχει γίνει μόνο καλλιέργεια. Περιμένανε μετά από έναν χειμώνα να πάνε. Πέρσι πήγαν σχετικά καλά όλες οι επιχειρήσεις. Να έρθει ένας Μάιος να εισπράξουν κάποια χρήματα. Περιμένανε μετά από το Μάιο που είχε αυτές τις βροχές να έρθει ένας Ιούνιος να πάνε καλύτερα. Δεν έχει πάει καθόλου καλά ο κόσμος. Ας πούμε, σας λέω ένα παράδειγμα. Και τώρα λοιπόν, τι να κάνουν, να κάτσουν να ακούνε εμάς ή να γυρνάνε με ένα δίσκο στο χέρι, μέσα στην κουζίνα να φτιάξουν φαγητά, ο άλλος να πάει τα αυτοκίνητα στο αεροδρόμιο, ο άλλος να πάει τις μηχανές από εδώ, από εκεί. Τέλος πάντων, ο άλλος ασχοληθεί με το μαγαζί του στο Ναγκίτα ή στο το κόπλα, ξέρω εγώ, ή με το ντεκ ή το άλλο πίσω στο Νιδρύ, ας πούμε. Και να κάτσει να ακούει εμάς, ας πούμε, αφού τι, δεν βλέπει να αλλάζει τίποτα. Ξέρετε πόσο κόσμο είναι προβληματισμένος. Ναι. Και τα ξέρει αυτά και τα ακούει. Πα και νομίζετε ότι είναι απέξω από αυτή την ιστορία, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι δυνατόν τώρα να συζητάει και να λέει, να λένε τα παιδιά από την αριστερά εκεί πέρα ότι η κουρουνή του Νιδριού δεν συνδεδεμένη στο δίκτυο και δεν είχαν νερό. Λοιπόν, και να έχουν περάσει τόσα χρόνια, ας πούμε, που αναφέρανε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Ναι. Δηλαδή, τι να σας πω. Ναι. Έγινε ο σεισμός 2015. Λέγαμε λοιπόν, η εργολαβία θα προχωρήσει, να μας δώσει και η κυρία Κράτσα κάποια λεφτά. Δεν μας έδωσε η κυρία Κράτσα τα λεφτά. Τι κάναμε λοιπόν για αυτά τα οποία έχουν οι μητελοί μέσα στα χωριά, οι νηθιές, τα μπάζα που έχουν μείνει από εδώ, από εκεί, δεν έδωσε τα 500.000, κυρία Κράτσα. Για να σας κάνω, δεν τα έδωσε. Αφού έχασε 8 εκατομμύρια χρήματα του σεισμού, τα οποία πήγαν πίσω. Δεν μπορεί να τα δίνει, αν τα κρατά εκεί πέρα, να παίζει μαζί του, ή να τα μετρά, ή να τα βγαίνει από το να συρτάρει το άλλο, γιατί δεν είναι και μετρητά. Σήμερα χαρτιά είναι. Σωστά. Πολιτικές αποφάσεις είναι. Κύριε Μελά, κύριε Μελά. Τώρα τι θα κάνουμε με αυτά, τι θα κάνουμε με αυτά που μείνανε πίσω. Θα τα φτιάξουνε, θα τα αποσύρουν τα μπάζα, θα συνεχίσουν αυτά, πρέπει να συνεχίσουν. Θα γίνουν αυτά και αυτά τα ξέρουν, δεν είναι κάτι που σου λέω εγώ. Το Αθάνη προχθές πήγε η κυρία Αυγερνού με τον κύριο Καβαδά και με θυμάμαι ποιος άλλος ήταν, ο κύριος Μπουρδάρας ήταν και ο κύριος Σκληρός, κάποιοι άλλοι. Και απέναντι από ένα εστιατόριο, έχει ψωμετρική διαφορά ανάντι κατάντι, η γυναίκα του εστιατόρου είχε βάλει καμιά 15 τενεκέδες και είχε βάλει μέσα από αυτούς τους τενεκέδες του λαδιού, τέλος πάντων, τους μεγάλους. Είχε τρυπήσει από πάνω, είχε κόψει από πάνω και είχε βάλει πέρα λουλούδια, 30 φυλλές, μοσκαρδινιές, γαλουφαλιές, τσουκνίδες, ξέρω εγώ τι είχε βάλει μέσα, είχε βάλει και λάχαρα, ξέρω εγώ, και κουνουπίδια και μελιτζάνες. Λοιπόν, και της λέει η κυρία Αυγερνού, αυτή λέει, αυτό εδώ πέρα είναι πολύ ωραίο, λέει, πρώτη φορά μάλλον νομίζω το είπε. Είναι πολύ ωραίο, λέει, κυρία Αυγερνού, ξέρετε γιατί το έχω βάλει αυτό. Δεν το έχω βάλει να κάνω, λέει, ντεκόρ, εγώ μπροστά στο μαγαζί, λέει, να βλέπω ξένοι, λέει, τις μοσκαρδινιές και τις 30 φυλλές. Το έχω βάλει να πέσουν από κάτω τα παιδιά και σκοτωθούν, γιατί εδώ ήρθε και ο πρόεδρος και ο δήμαρχος και κάποιοι άλλοι και μας είπαν πως θα βάλουν κάγκελο. Και έχουν περάσει από το σεισμό 5 χρόνια και δεν έχουν 7 χρόνια πώς έχουν περάσει και δεν έχουν βάλει κάγκελο. Και απέναντι ακόμα είναι τα καλώδια μέσα στο πεζοδρόμιο και δεν υπάρχουν και κολόνες, ας πούμε. Δεν θέλω να πήγαν εκεί πέρα. Ναι. Ξανά έλεγε για τα λεφτά που έχει βγάλει ο κύριος Καβαδά, ξανά έλεγε αυτή η κυρία για τα παιδιά της, όχι μόνο για τα δικά της και τα υπόλοιπα που μαζεύονται το καλοκαίρι. Ξανά έλεγε λοιπόν αυτά και λέει ο κύριος Καβαδάς, εγώ βλέπω, βγάζω λεφτά, λέει, εγώ τα στέλνω, λέει, στη Λευκάδα, λέει, και ο Δήμος, λέει, τα διαχειρίζεται, δεν έχω καμία ευθύνη. Εντάξει τώρα, υπάρχει και η διάσταση ότι εσύ μπορεί να τα στέλνει στη Λευκάδα, mm-hmm. αλλά κάπου πρέπει να ξέρει και τι γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι, έχω ένα βαρέλι με κρασί, ανοίγω την κάνουλα. Και τέλος πάντων, ασχηθεί και α πάει και στον υπόνομο. Κύριε Μελά, με ακούτε λίγο να αγχώνομαι, πρέπει να κλείσουμε, γιατί είναι παρά 10 και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα για να σχολιάσουμε και τα αποτελέσματα και να σχολιάσουμε και αυτοδιοικητικά. Αν θέλουν να πούμε ποιο πάει με ποιον. Αυτά θέλω από Δευτέρα. Σήμερα δώσαμε να ακούσει. Αυτά θέλω. Πρόσεξε, κύριε Κουνιάκη, ποιο ελπίζει να ακούσει τον ήχο του χρήματος στην τσέπη του, να κουβινίζει στην τσέπη του, όχι τώρα έξω από την τσέπη του. Τι εννοείται, δηλαδή. Α, μάλιστα. Να, αυτά. Α, τώρα θα τα πούμε από εβδομάδα. Την εβδομάδα, μα είπα, τι εννοείται. Εγώ έδωσα τυράκι, μένουμε από εβδομάδα που θα σχολιάσουμε και τα αποτελέσματα των εκλογών και πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν και τις αυτοδιοικητικές ισορροπίες. Γιατί ισχύει και αυτό. Βέβαια ισχύει. Έτσι. Ωραία. Κύριε Μελά. Όταν ένας είναι μεσοπεθαμένος, τι θα κάνει, περιμένει να βρεθεί ο. Αν ένας είναι μέσα στον τάφο, όπως είναι ο Λάζαρος, ήταν ο Λάζαρος, θα περιμένει να εμφανιστεί ο Ιησούς, ότι Λάζαρε, έλα έξω να σε κάνω δήμαρχο. Σωστά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κύριε Μελά, σας καλό απόγευμα και σας ευχαριστώ. Καλή ψήφο. Να έρθετε κάτω από την προηγούμενη φορά τη εκλογή, είστε κάτω, να έρθετε να ψηφίσετε, κύριε Κουνιάκη. Δεν θα έρθω να ψηφίσω, τι λέτε τώρα. Δεν θα έρθω να ασκήσω το ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα.
Λοιπόν, θα το κάνουμε. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί να τα πούμε το Σαββατοκύριακο ή κάτω στην παραλία εκεί πέρα, πίνοντας το καφέ. Εκεί. Να είστε καλά, χάρηκα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, Μάκης Μελάς εδώ. Έχουμε και συνέχεια βεβαίως.